ναι, υπάρχει αντιπρόταση. Δεν ήξερα αν μπορώ να κάνω αντιπρόταση. Μπορεί να έχει τροποποιηθεί ο νόμος και να μην το έχω λάβει υπόψη μου. Γιατί αυτό. Για μπορείτε να κάνετε αντιπρόταση και να τοποθετηθεί στην ψηφοφορία. Όταν δεν ξέρω κάτι, το ρωτάω. Γιατί έχει υποστεί τόσες τροποποιήσεις ο κώδικας που έχω χάσει τον λογαριασμό. Λοιπόν, εγώ προτείνω τον κύριο Σαρδιανό ως πρόεδρο της ΔΕΠ. Ο κύριος Σαρδιανός, λοιπόν, ή ο κύριος Φίλιππος. Υπάρχει άλλη πρόταση. Τρίτη πρόταση. Κύριος Συνήγος από την παράταξη του κυρίου Δημάρχου, εισήγηση του κυρίου Δημάρχου και του κυρίου Κουτελάκη, ο κύριος Σαρδιανός. Εμείς θα συνεχίσουμε τη διαδικασία, κύριε Πρόεδρε. Okay. Ναι, ναι. Προχωράμε. Κύριος Χατσατουριάν. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν ο κύριος Σαρδιανός αποδέχεται την πρόταση καταρχήν. Κύριε Σαρδιανέ, αποδέχεστε την πρόταση. Ο κύριος Σαρδιανός ακούει. Ο κύριος Σαρδιανός ακούει. Είναι στη σύνδεση. Είναι. Μπορεί να μην έχει κανένα χειρουργείο άνθρωπος, να μην είναι. Πάμε στην ψηφοφορία, δεν έχει σημασία. Τόσο, για μένα έχει σημασία, κύριε Πρόεδρε. Αλλά θα έχει αυτό... προφανώς ενημερωθεί. Δεν είναι δεντολογικά σωστό. Ναι, θα έχει ενημερωθεί ο κύριος. Και να παραιτηθεί στη συνέχεια. Καλό θα είναι να το ξέραμε, Πρόεδρε. Αν θα το πάρω να τηλέφωνο. Βέβαια, τώρα δεν είναι σωστό, νομίζω. Εντάξει, να το πάρω ένα τηλέφωνο να δω αν το αποδείξει. Νομίζω ότι είναι το πιο σωστό αυτό, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι το πιο σωστό. Έχετε δίκιο. Επιτρέψτε μου για ένα λεπτάκι. Το βάζω και ανοιχτή ακρόαση για να ακούτε όλοι. Όχι, σας πιστεύουμε, κύριε Πρόεδρε. Όχι, εγώ θα το κάνω γιατί θέλω. Κύριε Σαρδιανέ, έχουμε φτάσει στο υπαριθμόν 11 θέμα και είναι ορισμός Προέδρου. Ο κύριος, η παράταξη του κυρίου Δημάρχου, ο κύριος Δήμαρχος, προτείνει για πρόεδρο της ΔΕΠ τον κύριο Συρίγο. Ο κύριος, τον αντιδήμαρχο παιδείας, τον κύριο Συρίγο. Ο κύριος Κουτελάκης προτείνει εσάς. Αποδέχεστε αυτή την πρόταση? Ναι, ναι. Δεν απάντησε. Ένα λεπτάκι. Αποδέχεστε την πρόταση, αλλά απέχετε από την ψηφοφορία? Έγινε, κύριε Σαρδιανέ, κατανοητό. Ευχαριστώ. Okay. Άρα αποδέχεστε την πρόταση, αλλά απέχετε από την ψηφοφορία. Αυτό κατάλαβα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Σαρδιανός, θα τον βάλεις απότα. Και πάμε στην ψηφοφορία. Ο κύριος Χατσατουριάν. Κύριε Συρίου. Η ανατροπή στην πόλη, ο Γιώργος ο οικονόμου. Ένα λεπτά, κύριε οικονόμου. Θα έρθει η ώρα σας. Θέλετε να προηγηθείτε τη ψηφοφορία? Από την ψηφοφορία για τους... Απέχετε κι εσείς. Ωραία. Όταν θα έρθει η ώρα δεν θα σας δούμε, οπότε εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Χατσατουριάν. Τον κύριο Συρίγο. Τρικρής. Γιώργο. Τον κύριο Συρίγο. Η κυρία Δελιγιάννη. Εγώ θέλω να υπενθυμίσω στον κύριο Κουτελάκη την τοποθέτησή του πριν ένα χρόνο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το πρόσωπο του κυρίου Σαρδιανού και να ψηφίσω τον κύριο Συρίγο. Ήτανε, για να σας θυμίσω, επειδή έχω πολύ ισχυρό μνημονικό, 14 Νοεμβρίου του 2019. Εγώ το θυμάμαι, ο κύριος Κουτελάκης το έχει. 2019, τον είχαμε για το απόσπασμα, να τον κρεμάσουμε στην πλατεία. Εγώ θέλω να θυμίσω όσα έλεγε μήνες, η κυρία Δελιγιάννη για τον Δήμαρχο. Και 2,5 ώρες είχαμε στρατοδικείο. Εγώ θέλω να θυμίσω τι έλεγε η κυρία Δελιγιάννη για τον Χατζατουριάν και τον κύριο Δήμαρχο. Κυρία Δελιγιάννη, ψήφισε. Ο κύριος Κονιδάρης. Την εισήγηση του Δημάρχου, τον κύριο Σερίγκο. Μάλιστα. Ο κύριος Κούπας. Την εισήγηση του Δημάρχου. Ο κύριος Γιατζίδης. Ο κύριος Γιατζίδης μ' ακούει. Τον βλέπω. Μίλησα, κύριε Πρόεδρε, αλλά το είχα κλειστό. Την εισήγηση του Δημάρχου. Ναι, στείλε ένα περιστέρι, κάτι κάνε, ρε παιδί. Τι να κάνω, θα στείλω. Εντάξει. Κλειδόπουλο. Συγγνώμη, Συρίγος. Ο κύριος Συρίγος. Την πρόταση του Δημάρχου. Την πρόταση του Δημάρχου. Ο κύριος Κλειδόπουλο. Κύριε Κλειδόπουλε. Ομοίωση. Ο κύριος Δημάκης. Συγγνώμη, η κυρία Καριοφίλη. Έχω αρχίσει και κουράζομαι και κάνουν πουλάκια τα μάτια μου. Η κυρία Καριοφίλη. Την εισήγηση του Δημάρχου. Ο κύριος Δημάκης. Την εισήγηση του Δημάρχου. Μάλιστα. Ο κύριος Κωνσταντινίδης. Ομοίως. Ο κύριος Αγός.
Αλέξανδρος, κύριε Ζαβέ, μιλάει στο τηλέφωνο. Κύριε Ζαβέ, με ακούτε? Α, με παίρνει τηλέφωνο. Με παίρνει τηλέφωνο. Ναι, κύριε Ζαβέ. Σε βλέπω όμως, είσαι στην σύνδεση, αλλά δεν μπορείς να... Ωραία, τι ψηφίζεις? Την εισήγηση. Ωραία, ευχαριστώ τον κύριο Ζαβό. Ο κύριος Νασιμπιάν. Κύριο Νασιμπιάν. Δεν είναι μέσα. Κύριο Νασιμπιάν δεν είναι μέσα. Οκ. Okay. Ο κύριος Οικονόμου Δημήτρης. Θα συμπορευθώ με την πρόταση του Δημάρχου. Πολύ ωραία. Προχωράμε. Ο κύριος Κουτενάκης. Ο κύριος Σαρδιανό. Η κυρία Αγγελίδου. Τον κύριο Σαρδιανό. Ο κύριος Ουρπίνος. Ο Μίος. Η κυρία Κουτετέ. Τον κύριο Σαρδιανό. Η κυρία Γαλανοπούλου. Τον κύριο Σαρδιανό. Η κυρία Κασίμη. Η κυρία Κασίμη. Δεν είναι. Ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Τον κύριο Σαρδιανό. Ωραία. Ο κύριος Φερεντίνος. Τον κύριο Σαρδιανό. Ο κύριος Γουρναρόπουλος. Σαρδιανό. Η κυρία Δεκούλου. Τον κύριο Σαρδιανό. Ο κύριος Ταρίσης. Θα μου επιτρέψετε 10 δευτερόλεπτα να εξηγήσω την ψήφο μου. Ναι. Και εγώ και όλος ο δημοτικός συνδυασμός μου τιμούμε τη συμπαράταξη και είχαμε σκοπό να υποστηρίξουμε την εισήγηση δημάρχου και εγώ και οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι της ομάδας μου. Για λόγους τάκτ και για να μην γίνει καμία υπόνοια μομφής στο πρόσωπο του νεκτάριου του Σαδιανού που είναι μέλος της δικής μου ομάδας, εγώ προσωπικά θα απέχω από τη συνεδρίαση. Αποχή από τον κύριο Λαρίση. Ωστόσο, η συμφωνία μας τιμούμε τη συμπαράταξη. Είμαστε αποχή, με την λογική του κομμάτου. Εγώ γράφω αποχή. Σαν... Μάλιστα. Ο κύριος Κουκάς. Την εισήγηση του Δημάρχου. Μάλιστα. Ο κύριος Σαρδιανός. Απέχει. Μου είπε ότι απέχει. Απέχει. Η κυρία Καραγιάννη. Το Συρίγος. Την εισήγηση. Ο κύριος Γουλίκας. Απέχω. Αποχή. Ένα λεπτά γιατί με παίρνει η κυρία Κασίμη. Σας ακούω, κυρία Κασίμη. Δεν έχει μέσα ίντερνετ. Τον Σαρδιανό, βεβαίως. Εντάξει, κυρία Κασίμη, το κατέγραψα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο κύριος Παυλόπουλος νομίζω απέχει. Απέχουμε. Απέχει. Το ίδιο να θεωρήσω για την κυρία Βαμβουρέλη. Ναι, απέχω. Ωραία, ωραία. Ο κύριος Μουζάλας, φαντάζομαι το ίδιο. Ναι. Από. Η κυρία Κωνσταντίνη. Απούσα. Απούσα. Σας απέχω. Απέχει, ναι. Απέχω. Υπάρχει και το παρόν, Άννα, υπάρχει και το παρόν. Εντάξει, ο κύριος Καταληφός λείπει. Ο κύριος Κιουλάνης. Απέχω, κύριε Πρόεδρε. Αποχή. Ο κύριος Βρετός είναι αυτόν. Η κυρία Αυγαία. Με ακούει η κυρία Αυγαία? Όχι. Ο κύριος Κόνιας. Κατά και στις δύο προτάσεις. Όχι και στα δύο. Όχι. Άρα να μην έχουμε πρόεδρο δηλαδή σε αυτό. Να είναι ακυβέρνητο το καράβι. Ωραία. Οικονόμου Γιώργιος. Δεν το σύστημα αυτό. Είπε όχι. Είπε όχι. 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 Απέχω. Όχι. Όχι ή απέχει. Απέχω. Αυτό είπα. Απέχει. Έτσι μπρά. Είναι άλλο το απέχω, άλλο το απέχει. Έλα, έλα. Πάμε. Πολλές. Λοιπόν, Καρυδινός Ιωάννης. Εγώ θέλω λίγο, όπως ο κύριος Λαρίσης, τον πρώην συναγωνιστή μου στην παράταξη πρωτοβουλία για τη Νέα Σμήνη και νυν συνάδελφο Νεκτάριο Σαρδιανό. Τον κύριο Σαρδιανό. Ναι. Οκ. Okay. Άρα λοιπόν, όταν λέτε, να κάνω μια ερώτηση για να τα καταλάβω σαν να είμαι ένα εξάχρονο παιδί, κύριε Καρυδινέ. Λέτε τον πρώην συναγωνιστή και νυν... Συνάδελφο. Είναι, έχει ένα εξαρτοποιηθεί ο κύριος Σαρδιανός.
Όχι, νυν συνάδελφο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Συγγνώμη, δεν ήταν και πρώην συνάδελφο. Δύο χρόνια δεν είναι. Συναγωνιστή, λέω, στην πρωτοβουλία, στην παράταξη. Στην παράταξη. Λίγο περίεργα και δεν καταλαβαίνω κι εγώ. Ναι, ήταν λίγο ξεκάθαρο. Ήταν λίγο ξεκάθαρο. Και λίγο ξεκάθαρο. Άρα έχουμε λοιπόν. Α, ο πρώην επίκαιρο. Την εισήγηση, τον κύριο Συρίγο. Έχουμε λοιπόν εδώ 14 ο πάνω. 15, 16, 16 έχουν ψηφίσει τον κύριο Συρίγο. 10. 10. 10 είναι, έχουν ψηφίσει τον κύριο Σαρδιανό. Και από 11. Εκεί, γιατί δεν από 11, είναι, 11. 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 Δεν τον είδα κάτω-κάτω. Ναι. Όλα δεν τα κλέψω, δεν σε συμφέρει. Ναι, ότι δεν με συμφέρει. Ξέρεις, εγώ έχω τεράστια συμφέροντα εδώ. Τεράστια, δεν μπορώ να φανταστεί. Λοιπόν, 16 ο Συρίγος παίρνει, 11 παίρνει ο Σαρδιανός και αποχές είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 οι αποχές. Και έχουμε και ένα βροντερό, όχι, όχι σε όλα, κανένας πρόεδρος, δηλαδή από τον κύριο Κόνια. Αυτά είναι, κυρία Δούκα, παρακαλώ, γράψτε τα. Έχουμε κατά πλειοψηφία, λοιπόν, στο υπαριθμό 11.